Χαιρετίζουμε τη σειρά μου τη σημερινή εκδήλωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για Έλληνες και μετανάστες εργάτες σήμερα εδώ στο Πάρκο Φίξ, το φεστιβάλ. Η προσφυγιά και η μετανάστευση είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Το φαινόμενο αυτό έχει τις αιτίες του, τους υπεριαλιστικούς πολέμους, τις εμφύλιες σειράξεις, τις διώξεις, την αντιλαϊκή πολιτική των αστικών κυβερνήσεων, τη φτώχεια, την αξιαθλίωση από την άγρια εκμετάλλευση των εργαζομένων, από το κεφάλαιο. Από αυτό τρέχουν να ξεφύγουν οι ξεριζόμενοι. Η στρατηγική για την διαχείριση της προσφυγιά, προσφυγικό και μεταναστευτικό ζητήματος, είναι μια βάρβαρη πολιτική. Είναι η καταστολή στα σύνορα, αποτέλεσμα της οποίας είναι τα πολύ νεκρά ναυάγια που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Χιλιάδες άνθρωποι πηνίγηκαν στα κυματιστά νερά της Μεσογείου, Αιγαίου και αλλού. Το μικροσκοπικό σώμα του Αλάν Κούρδη, που ξεβράστηκε από τα κύματα, έγινε καθρέφτης των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και του μεγάλου δράματος που είναι αποτέλεσμα του καπιταλιστικού κόσμου της καταστροφής. Δυστυχώς γνωρίζω αυτόν τον πόνο και εγώ προσωπικά. Το τι θα πει να χάνεις τον άνθρωπό σου στα ποτάμια, στις θάλασσες, στα ναρκοπέδια. Και το χειρότερο νομίζω είναι όταν οι γονείς αναζητούν το πτώμα του παιδιού τους και δεν το βρίσκουν, γιατί θέλουν να το θάψουν έστω και να έχουν ένα τάφο. Για να μην ξαναζούμε αυτά τα εγκλήματα, παλεύει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μέσα και έξω από τη Βουλή, στην Ευρωβουλή. Γι' αυτό καλούμε να συμπορευτείτε με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γιατί έχουμε ζήσει όλες τις κυβερνήσεις, φιλελεύθερες, σοσιαλδημοκρατικές, εθνικιστικές, με συμμετοχή και πράσινων και αριστερών, να έχουν, εντός εισαγωγικών αριστερών, να έχουν συμβάλει στην διαμόρφωση στρατηγικής που οδήγησε τα εγκλήματα κατά προσφύγων και μεταναστών. Εμείς οι εργαζόμενοι στα τηλεφωνικά κέντρα εργαζόμαστε καθημερινά με πιο εντατικοποιημένους όρους εργασίας, αφού οι εργοδότες αξιοποιούν όλες τις εξελίξεις της τεχνολογίας και της επιστήμης, προκειμένου να αυξήσουν όσο μπορούν περισσότερο την κερδοφορία τους, φημώνοντας εμάς. Εμείς οι εργαζόμενοι στις εταιρείες που αγωνιζόμαστε σε συνθήκες αυξανόμενου κόστους διαβίωσης, ενίκιο, μετακίνησης και καθημερινών εξόδων, οργανωθήκαμε για να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Στις συσκέψεις μας, εμείς οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως εθνικότητας και γλώσσας, προχωρήσαμε σε μία σειρά δράσεων. Διαμαρτυρία μπροστά στις εταιρείες, όπου φωνάξαμε τα αιτήματά μας. Οι εργαζόμενοι δήλωναν έτοιμοι να προχωρήσουμε σε κλιμάκωση του αγώνα, αν η διοίκηση της εταιρείας αρνηθεί τα αιτήματά μας. Και έτσι πήραμε απόφαση για πρώτη φορά για απεργία στα τηλεφωνικά κέντρα. Μετά από κάθε δράση και απεργιακή μάχη, ξανά καλούσαμε τις συσκέψεις, συνελεύσεις, ανάλογα με τις εκτίμηση των εργαζομένων, αποφασίσαμε. Πήραμε πρωτοβουλίες και καταδικάζαμε το μεγαλύτερο πρόβλημα των συναδέρφων μας που ήταν από άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκή Ένωση, βίζα ειδικού σκοπού που τους φέρνουν εδώ, και απαιτήσαμε να μην ισχύει, δηλαδή να πάρουν όλοι οι συνάδελφοι άδεια παραμονής όσο δουλεύουν εδώ στη χώρα, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να αποδέχονται οτιδήποτε τους ζητά η διοίκηση. Υπό τον φόβο να χάσουν τη δουλειά τους και να απολυθούν, αφού εμποδίζονται να εργαστούν για οποιοδήποτε άλλο εργοδότη της επιλογής τους. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έκανε επιερώτηση στη Βουλή για το ζήτημα της βίζα ειδικού σκοπού και ζήτησε να καταργηθεί το καθεστώς αυτός. Εμείς σαν σωματείο, κλαδικό και επιχειρησιακά σωματεία Teleperformance και WebCare, κάναμε 2 συναντήσεις με τους αρμόδιους στο Υπουργείο Μετανάστευσης και καταθέσαμε τα προβλήματα των συναδέλφων και καταφέραμε να σταματήσει αυτό το καθεστώς από εδώ και πέρα.
το ζήτημα της άδειας ειδικού σκοπού που αποτελεί εργαλείο του κράτους και των εταιριών για να μας κρατάνε όμοιρους σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς και την εντατικοποίηση της δουλειάς είναι η πιο σημαντικό και αποτέλεσε έναν από τους λόγους που οδήγησαν στην ενότητα και το μεγάλο αγώνα. Το ΣΕΤΙΠ, το κλαδικό συνδικάτο, στο χώρο τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, στάθηκε δίπλα σε όλους τους εργαζόμενους, χωρίς διακρίσεις, χωρίς να ξεχωρίζει αν είμαστε Έλληνες ή μετανάστες. Με πρωτοβουλία του ΣΕΤΙΠ οργανώσαμε φεστιβάλ αλληλεγγύης και απεργιακό ταμείο. Όλη αυτή η δράση είναι που έφερε την οργανωμένη απάντηση των εργαζομένων στις μεγάλες πολυεθνικές Teleperformance, Webhelp, T-Tech και Fund Hours, που οργανώθηκαν στο κλαδικό του συνδικάτο, το ΣΕΤΙΠ, και διεκδικήσαμε όλοι μαζί αυξήσεις και συλλογικές συμβάσεις. Όλη αυτή η δράση είναι που έφερε την κλιμάκωση του αγώνα μας, τις μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις στους 4 χώρους, αυτούς χώρους, και την πολύ μεγάλη συμμετοχή των εργαζομένων σε αυτές. Όλη αυτή η δράση είναι που έφερε τελικά και την ίδρυση των 2 επιχειρησιακών σωματείων στους χώρους αυτούς, Teleperformance και Webhelp. Μέσα σε αυτούς αγώνες ενώσαμε την φωνή μας, Έλληνες και μετανάστες, κόντρα στα σχέδια των εργοδοτών που τσάκισαν το εισόδημά μας. Φωνάξαμε πως δεν πάει με την ακρίβεια, δεν πάει άλλο με την ακρίβεια και απαιτήσαμε να γίνουν αυξήσεις στους μισθούς μας και να υπογραφεί συλλογική σύμβαση. Ήδη έχουν γίνει σε κάποια τμήματα αυξήσεις και έχουν τάξει ότι θα μας δώσουν και κάποιες παροχές. Όταν ξεκινήσαμε τις πρώτες απεργίες, το πρώτο μήνυμα του εργοδότη προς τους εργαζόμενους ήταν ότι η απεργία είναι για τους Έλληνες, όχι για τους ξένους. Μετά άρχισε απειλές τύπου «πρόσεχε γιατί λύγει η σύμβασή σου και άρα θα απελαθείς». Η δημοκρατία τους φτάνει μέχρι την πόρτα τους και η ανάπτυξή τους που στηρίζεται τον ιδρώτα των εργαζομένων, την ακόμα μεγαλύτερη εκμετάλλευση των πιο ευάλωτων τμήματων της εργατικής τάξης, όπως είναι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Αυτές οι εταιρείες τις μέρες των απεργιών μας έταξαν πίτσες, μπισκότα, κουλουράκια, καφέδες, ενώ άλλες μέρες μας έχουν με το μαστίγιο. Και όλα αυτά για να μην απεργήσει ο εργαζόμενος. Αλλά εμείς τους γυρίσαμε την πλάτη, γιατί εμείς δεν θέλουμε μόνο μία μέρα πίτσα, κάθε μέρα. Θέλουμε τους μισθούς που μας αξίζουν. Οι μεγάλοι αγώνες, όμως, του προηγούμενου διαστήματος, με την κοινή πάλη των Ελλήνων και μεταναστών εργαζόμενων στην Teleperformance Webhelp και αλλού χαλάσαμε τα σχέδια της εργοδοσίας, δείχνει δρόμο για κατακτήσεις. Απαιτούμε συμβάσεις ορισμένου χρόνου για όλους τους εργαζόμενους, να σταματήσει η ενοικίαση εργασίας, πενθήμερο 7 ήρωε 35 ώρο, 20% αύξηση για όλους τους εργαζόμενους, άμεσα. Αυτόματη αναπροσαρμογή μισθών με βάση τον δείκτη αύξησης στα είδη βασικής κατανάλωσης, βίζα εργασίας για όλους τους συναδέλφους. Κατάργηση claim this policy που παραβιάζει θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, προκαλώντας προβλήματα υγείας και υγιεινής, π.χ. απογορεύοντας δηλαδή, να έχουν οι εργαζόμενοι μαζί τους φάρμακα ήδη ατομικής υγιεινής στο χώρο δουλειά την ώρα που δουλεύει. Εμείς οι εργαζόμενοι στη Teleperformance θα συνεχίζουμε μαζί με το κλαδικό μας συνδικάτο, το ΣΕΤΙΠ, μέχρι να υπογράψουμε συλλογικές συμβάσεις που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας. Δεν κάνουμε πίσω. Θα φτάσουμε μέχρι την νίκη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ήταν, είναι και θα είναι η ανάγκη προστασίας αυτών των κατατραγμένων ανθρώπων, η άνοδος της αλληλεγγύης και της κοινής πάλης όλων των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, Ελλήνων, μεταναστών και προσφύγων, για ζωή και δουλειά με δικαιώματα, ενάντια στην άδικη πολιτική και τον κοινό τους αντίπαλο, που είναι το κεφάλαιο και οι κυβερνήσεις τους.